Μιχάλη, να κάνουμε τις συστάσεις. Είναι ο κύριος Μιχάλης Ξανθάκης δίπλα σου, συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ένου. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθάκη. Καλησπέρα σας. Και ο λόγος που είμαστε μαζί σήμερα είναι για να δούμε τη νέα εφαρμογή περιήγησης στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, που είναι στο διαδίκτυο. Σε πολύ λίγο θα δούμε και τα σχετικά πλάνα. Κύριε Ξανθάκη, για πείτε μας λίγα λόγια για το πώς το υλοποιήσατε και τι, μπορεί, και τι δυνατότητες δίνει αυτή η εφαρμογή. Ναι, πρόκειται για ένα πολυμεσικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στον ισότοπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ένου στη σελίδα www.foreasen.gr, στην εικονική περιήγηση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί ο Φορέα σε συνεργασία με έναν εξωτερικό συνεργάτη. Βλέπουμε και κάποια σχετικά πλάνα. Ναι, την εταιρεία Καταγράμμα που εδρεύει στο ΚΙΑΤΟ, η οποία ήρθε εδώ πέρα στον Εθνικό Δρυμό με ειδικό εξοπλισμό, ειδικό όχημα, το οποίο στην οροφή του είχε μία πανοραμική φωτογραφία. Περιόδευσε είναι, θα λέγαμε, σαν τα αυτοκίνητα της Google, τα οποία έτσι καταγράφουν και για το Google Earth και για τις... Περιόδευσε γύρω από τον Εθνικό Δρυμό στο δασικό δίκτυο και πήρε 50 πανοραμικές φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια στα εργαστήριά του στην Κόρινθο τις επεξεργάστηκαν και παρουσιάζονται στο site του Φορέα. Και μπορεί ο επισκέπτης από το σπίτι του, ο χρήστης από το σπίτι του, να περιηγηθεί στον Εθνικό Δρυμό, να δει θέσεις θέας και φυσικά είναι ακόμα υπό επεξεργασία και το προσωπικό του φορέα θα δώσει κάποιο υλικό, κάποιες φωτογραφίες, κάποιες πινακίδες, οι οποίες θα προσθεθούν και θα μπορέσει ο χρήστης να έχει και κάποιες πληροφορίες για τον Εθνικό Δρυμό, για την κλωρίδα του, για την πανίδα. Mm-hmm. Θα μπορέσει να πλουτιστεί ακόμα περισσότερο, ναι, να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το χρήστη. Είναι σίγουρα πολύ όμορφο να μπορούμε να βλέπουμε έτσι τον Εθνικό Δρυμό μέσα από την οθόνη του υπολογιστή μας, τουλάχιστον για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να τον επισκεφτούν. Είναι πολύ ωραίο να μπορούν να τον βλέπουν έστω και με αυτόν τον τρόπο εικονικά πλέον, με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Και φυσικά θα συμβάλλει και στην τουριστική προσβολή του Εθνικού Δρυμού, ώστε να μπορούν και οι επισκέπτες να τον βλέπουν, να δουν πόσο όμορφο είναι τουλάχιστον ψηφιακά και να έρχονται στη συνέχεια να τον επισκεφτούν. Ξέρετε, αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Δεν υπήρξε ένας φόβος ότι αν υπάρχει όλο το υλικό ή πολλές αποκαλύψεις και ομορφιές, αυτές οι φυσικές ομορφιές στο διαδίκτυο, ότι πιθανόν κάποιος να μην θελήσει να τον επισκεφτεί και από κοντά? Φυσικά θα γίνει αυτό και φυσικά θα προβάλλουμε αυτό το υλικό σε κάποιες εκθέσεις και σε συνέδρια και σε τουριστικές εκθέσεις και σε συνεργασία και με το Δήμο και με την περιφέρεια εδώ των Ιωνίων Ίσων. Θα προβάλλουμε αυτό το υλικό ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να το προβάλλουμε. Άλλο ερώτημα. Δεν ξέρω αν με ακούσατε. Συγγνώμη, Διονύση. Θα υποχαρύνει κάποιος από το να επισκεφτούν τον Εθνικό Δρυμό? Όχι, δεν νομίζω, γιατί όταν κάποιος βρίσκεται στο φυσικό χώρο έχει άλλη ομορφιά. Από τον υπολογιστή μπορεί να πάρει μια μικρή γεύση. Εξάλλου δεν καλύπτεται και όλος ο Δρυμός, είναι κάποια σημεία. Αλλά αυτό δεν νομίζω να αποθαρρύνει. Μάλλον θα ενισχύσει, θα έλεγα εγώ, την τουριστική κίνηση στον Εθνικό Δρυμό. Mm-hmm. Άλλωστε, συμβαίνει και στο εξωτερικό. Σε πολλούς χώρους αντίστοιχους σαν τον Εθνικό Δρυμό, που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο της εικονικής περιήγησης, προκειμένου να δείχνουν τον χώρο και να δίνουν δυνατότητα το κίνητρο σε κάποιον να το επισκεφτεί ακόμα περισσότερο. Σωστά. Δεν έχει άδικο η Γεωργία. Μπορεί να συμβεί και αυτό που λέει η Γεωργία, αλλά πολύ πιθανό να συμβεί και το άλλο, κάποιοι να προσελκυστούν από αυτό και να έρθουν να το επισκεφθούν. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι ο Εθνικός Δρυμός είναι και αυτή την περίοδο επισκέψιμος. Ναι. Το περιβαλλοντικό κέντρο που βρίσκεται εκεί. Φαντάζομαι και θα κάποιους επισκέπτες που επιλέγουν από την θάλασσα του καλοκαιριού να δουν και την άλλη πλευρά του νησιού, το βουνό. Ναι, φυσικά είναι επισκέψιμο. Έχουμε και το περιβαλλοντικό κέντρο που βρίσκεται στον Ένο και το ανοίγουμε σχεδόν καθημερινά. Από το πρωί και το απόγευμα και κατόπιν βέβαια συνεννόησης και με το φορέα μπορούμε να ξεναγήσουμε κάποιες ομάδες, διεξάγουμε κάποια σεμινάρια και κάποιες θεματικές εκδρομές όπως θα γίνει τον Ιούλιο με την εκδρομή της Ρίγανης, όπου επισκέψαμε... Έχετε καθιερώσει κάθε χρόνο για αυτή, ναι. Η εκδρομή της Ρίγανης, ναι, και με την παραδοσιακή ριγανάδα που θα προσφέρουμε στη ζωοδόχο πηγή. Και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, διαχέουμε την πληροφορία που μαζεύουμε από τον Εθνικό Δρυμό και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μάλιστα. Κύριε Ξανθάκη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Πράγματι μπορεί να βοηθήσει Διονύση και Μιχάλη στο να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο αυτή η περιοχή.